Απρόβλεπτο και ρευστό σκηνικό για την επόμενη τουριστική σεζόν διαμορφώνει η πορεία της πανδημίας και η νέα αβεβαιότητα που φέρνει η παραλλαγή όμικρον. Παρότι τα πρώτα μηνύματα ήταν ενθαρρυντικά, όλοι τέθηκαν σε θέση αναμονής έως ότου εξακριβωθεί πόσο απειλητική είναι η νέα παραλλαγή. Οι προκρατήσεις μέχρι ένα σημείο είχαν πολύ ενδιαφέρον, τώρα λόγω της όμικρον σταμάτησαν και αυτό δείχνει ότι ο τουρισμός είναι ευμετάβλητος, πλήττεται από οτιδήποτε και πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί, να μην θριαμβολογούμε και να δουλεύουμε μόνο. Εάν ωστόσο αποδειχθεί ότι η νέα παραλλαγή δεν είναι τόσο απειλητική και υπάρξει καλύτερη εικόνα της πανδημίας, τότε υπάρχουν ενθαρρυντικά στοιχεία για την Κρήτη το 2022 και η ελπίδα ότι θα επιστρέψουν τα χαμόγελα στα πρόσωπα των ανθρώπων που εργάζονται στην αυαρχίδα του τουρισμού. Άλλωστε και η σεζόν που πέρασε ξεκίνησε με χλιαρό ενδιαφέρον, ωστόσο στο τέλος η παρτίδα σώθηκε. Η Κρήτη ως γνωστόν σαν πρωταρχικό destination διατηρεί το προβάδισμα της τάξης του περίπου 5% επιπλέον. Δηλαδή για την Κρήτη διαφαίνεται αυτή τη στιγμή ότι θα πιάσουμε το 80% της κίνησης του 2019. Στη διάρκεια εκδήλωσης του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, έγινε μια ανασκόπηση της σεζόν που πέρασε και κατατέθηκαν οι σκέψεις για το 2022. Διαδικτυακά μίλησε για την προσπάθεια που έγινε και επιβραβεύτηκε σε μια δύσκολη τουριστική σεζόν ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας, ενώ ο καθηγητής Χρήστος Λιονής επισήμανε ως προς την πανδημία ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει. Οργανώσαμε ένα πλάνο τέτοιο γεωργικής ασφάλειας και ήταν να επιβραβευτούμε με αυτό το 2021, μια χρονιά που δεν έχει κλείσει ακόμα. Έχει μεγάλη σημασία να κοιτάξουμε την υγεία μας και να μειώσουμε την ευαλωτότητά μας. Τώρα που πραγματικά καθυστερούμε να κάνουμε τα διαγνωστικά τεστ ή να λάβουμε μέρος στα προγράμματα διαλογής. Τη συζήτηση συντώνησε ο δημοσιογράφος της Κρήτη TV Λευτέρης Κουμαντάκης, ενώ βραβεύτηκαν και άνθρωποι του τουρισμού. Ορίσαμε ένα μεγάλο ποσό σαν επιβράβευση και βράβευση για αυτούς οι οποίοι θα εμβολιαζόντουσαν μέχρι 31 Αυγούστου. Ήρθε η ώρα να βρούμε τον τυχερό, να περάσει χαρούμενες χριστουγεννιάτικες διακοπές.